Στο μεγαλύτερο δίκτυο αστρονομίας της Ευρώπης συμμετέχει και επίσημα το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη, το Διευθυντή του Αστεροσκοπίου Σκίνακα. Κύριε Χαρμανδάρη, να σας ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μία φορά. Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Και βέβαια να πω ότι είστε και επίσημα αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου. Και συγχαρητήρια γι' αυτό. Ευχαριστώ. Αυτό ακούγεται έτσι λίγο πιο σημαντικό από ό,τι είναι στην ουσία, γιατί είναι πραγματικά μια συνεργασία 37 φορέων από όλη την Ευρώπη. Από 15 ευρωπαϊκές χώρες, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Και είναι μια συνεργατική προσπάθεια, η οποία ουσιαστικά είναι ένα αποτέλεσμα της σύνδεσης δύο μεγάλων δικτύων, τα οποία υπήρχε το καθένα τους για 20 και πλέον χρόνων. Ένα ήταν επικεντρωμένο στην οπτική αστρονομία, το άλλο ήταν επικεντρωμένο στη ραδιοαστρονομία. Και στη συνέχεια, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεώρησε ότι ήταν καλύτερο αυτά τα δύο δίκτυα τα οποία είχαν οριμάσει να συνδεθούν σε ένα, έτσι ώστε να εκπροσωπήσουν καλύτερα τις ανάγκες ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Αστρονομικής Κοινότητας. Και επισήμως το Ινστιτούτο Αστροφυσικής, το οποίο υφίσταται θεσμικά εδώ και δύο χρόνια περίπου, έγινε μέλος αυτού του νέου δικτύου. Και αυτό είναι μεγάλη μας χαρά, γιατί αυτή η ερευνητική υποδομή που έχουμε, το Αστεροσκοπείο Σκίνακα, το οποίο υποστηρίζεται και από το Πανεπιστήμιο όλα αυτά τα χρόνια, άλλωστε σε χώρους του Πανεπιστημίου βρισκόμαστε, αλλά και από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, αλλά και από το Δήμο Αλογείο, έχει μία φωνή μέσα σε αυτό το δίκτυο και είναι μεγάλη χαρά μας που τα καταφέραμε. Να περάσουμε λίγο στην πράξη. Πρακτικά τι σημαίνει αυτή η συμμετοχή? Το συγκεκριμένο δίκτυο έχει κύριο σκοπό την ανάπτυξη νέας μεθοδολογίας και τρόπων ομογενοποίησης, τρόπου με τον οποίο γίνονται οι παρατηρήσεις, και η ανάπτυξη τεχνολογίας η οποία σχετίζεται με την αστρονομία στην Ευρώπη. Δεν είναι δηλαδή ο κύριος του στόχος στο να παράγει νέα ερευνητικά αποτελέσματα, να λύσει ένα συγκεκριμένο ερευνητικό πρόβλημα. Είναι περισσότερο, για παράδειγμα, με ποιον τρόπο πολλά τηλεσκόπια μικρού ή μεσαίου μεγέθους, όπως είναι αυτό το οποίο έχουμε εμείς στο Σκίνακα, μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα, έτσι ώστε να απαντήσουν σε κέρια επιστημονικά ερωτήματα. Πώς μπορούμε να κάνουμε σύγχρονες παρατηρήσεις με οπτικά τηλεσκόπια και με ραδιοτηλεσκόπια, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να απαντήσουμε σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό ερώτημα. Είναι δηλαδή περισσότερο θεσμικό, λειτουργικό και ανάπτυξη τεχνολογίας, παρά να πούμε ότι υπάρχει αυτό το άγνωστο συγκεκριμένο ερώτημα στην αστρονομία, τι συμβαίνει με τη μεγάλη έκρηξη ή κάτι τέτοιο, για να απαντήσουμε. Ο κύριος λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι γιατί πλέον μια ενδιαφέρουσα ερευνητική περιοχή είναι αυτή η οποία απαιτεί την παράλληλη παρατήρηση σε διαφορετικά μήκη κύματος, δηλαδή είτε στο οπτικό, είτε στο υπέρυθρο, είτε στα ραδιοκύματα, συγκεκριμένων φαινομένων τα οποία είναι παροδικά. Η έκρηξη ενός υπερκενοφανούς, ενός supernova. Θέλουμε να το παρατηρήσουμε συγχρόνως με πολλά τηλεσκόπια, με διάφορες παρατηρήσεις, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Οπότε αυτός είναι και ένας από τους κύριους λόγους που αναπτύχθηκε αυτό το δίκτυο. Σας δίδεται λοιπόν η ευκαιρία να συνεισφέρετε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ευρωπαϊκής αστρονομίας, όπως έχετε δηλώσει και εσείς μέσα από την επίσημη τοποθέτησή σας, σωστά? Ακριβώς. Αυτό είναι για εμάς τουλάχιστον και για τους ανθρώπους πριν από εμάς που εργάζονται εδώ και 30 και πλέον χρόνια για την ανάπτυξη της αστροφυσικής στην Κρήτη. Αυτό είναι μια έμεση επιβράβευση ότι κάνουμε κάτι καλά και γι' αυτό μας προσέξανε. Και είναι μια πολύ ευχάριστη συγκυρία, γιατί ίσως κάποιοι από τους ακροατές σας θα το γνωρίζουν, ίσως όχι. Στις 12 Απριλίου... Εκεί θα πήγαινα, μια σπουδαία ημερομηνία. Γιορτάζουμε και τα 35 χρόνια λειτουργίας του Αστεροσκοπείου Σκίνακα, το οποίο είναι μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε εδώ σήμερα εμείς να το γιορτάσουμε, και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι συνεισέφεραν στο να γίνει αυτό το αστεροσκοπείο, από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Κρήτης εκείνη την εποχή και του ΙΤΕ, θα είναι σήμερα μαζί μας, σε δύο εβδομάδες μαζί μας, για να το γιορτάσουμε. Και βέβαια είναι το πιο παραγωγικό, σωστά, αστεροσκοπείο σε πανελλαδική κλίμακα. Ναι, όσον αφορά τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και την παραγωγή έρευνας, έχουμε τα νούμερα και μπορούμε και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν από την αρχή και κάνανε τις επιλογές ήταν και παραμένουν πάρα πολύ ικανοί και μπορούν και αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υφιστάμενες υποδομές, φροντίζουν να έχουμε πάντοτε
ό,τι καλύτερο μπορούμε και έχουν πολύ καλές ιδέες για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά που η μοναδική αυτή τοποθεσία στην Κρήτη μας προσφέρει. Αναφερθήκαμε πριν από λίγο στην επόμενη μέρα της Ευρωπαϊκής Αστρονομίας και θέλω να σας ρωτήσω αν είστε αισιόδοξος για την επόμενη μέρα της Ελληνικής Αστρονομίας. Εγώ είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επόμενη μέρα της Ελληνικής Αστρονομίας και της επιστήμης γενικότερα. Αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν ότι οι Έλληνες αστρονόμοι εκπαιδεύονται καλύτερα τώρα από ό,τι εκπαιδευόταν πριν από 10, 20 ή 40 χρόνια. Απόδειξη του γεγονότος αυτού είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην Ελλάδα, διδακτορικοί φοιτητές για παράδειγμα εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, την χάνει και παίρνουν βραβεία διεθνή. Η Τζίνα Ιπανοπούλου πήρε το βραβείο της καλύτερης διδακτορικής διατριβής από την Διεθνή Αστρονομική Ένωση. Ο Άρης Οτρίτσης πήρε το βραβείο της καλύτερης διατριβής σε θεωρητική αστρονομία. Εκπαιδεύτηκαν στην Ελλάδα, παρέμειναν στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το σημαντικό είναι το γεγονός ότι εκπαιδεύτηκαν στην Ελλάδα και η δουλειά τους αναγνωρίστηκε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να παραμείνουν στην Ελλάδα, δεν είναι ανάγκη να παραμείνουν απευθείας. Καλό είναι να πάνε κάπου έξω, να μάθουν και να μας φέρουν κάτι καινούριο και καλύτερο. Να επιστρέψουν. Δηλαδή, λοιπόν. Ακριβώς. Εμείς ελπίζουμε ότι οι συνθήκες στην Ελλάδα, και είμαστε σίγουροι ότι οι συνθήκες στην Ελλάδα, παρά την κρίση και τις οικονομικές επιπτώσεις που έχει αυτή στη ζωή όλων μας, σε εργασιακό επίπεδο τουλάχιστον, σε ποιότητα υποδομών, είναι πολύ καλύτερη από ό,τι υπήρχε στο παρελθόν. Και είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι, ειδικά εδώ στην Κρήτη, που ξέρουν την ιστορία του Πανεπιστημίου, για παράδειγμα, και θυμούνται πως ήταν τα πρώτα κτίρια του Πανεπιστημίου, είτε δίπλα στο αεροδρόμιο όταν δημιουργήθηκε το 1978, είτε στην Γνωσό, στα προκατασκευασμένα, πόσο απέχουν από αυτό που προσφέρουμε σήμερα στις Βούτες, στο Ηράκλειο τουλάχιστον, ή τα πολύ όμορφα κτίρια στο Ρέθυμνο, στους φοιτητές μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο η παλιά γενιά, η οποία αγωνίστηκε για να χτιστούν αυτά τα κτίρια, σίγουρα θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς. Στόχος μας είναι εμείς αυτά να τα κάνουμε καλύτερα και να τα βελτιώσουμε. Κύριε Χαμανδάρη, να σας ευχαριστήσω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη 12η Απριλίου. Βεβαίως. Πρέπει να δεσμευτείτε από σήμερα ότι θα τα πούμε εκείνη την ημέρα. Έχουμε πολλά να πούμε. Και θα πρέπει να καλέσετε και τον Γιάννη Παπαστοράκη, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής και είναι η ψυχή που πραγματικά έκανε αυτό το αστεροσκοπείο πραγματικά. Και γιατί όχι να συνδεθούμε και ζωντανά με το αστεροσκοπείο. Βεβαίως. Και φυσικά και ο Δήμος Ανογείων, που η παρουσία ήταν καταλυτική. Αυτοί μας προσφέρανε δωρεάν το χώρο και δείξανε και αυτή την βουνοκορφή στην οποία έχουμε σήμερα τα όργανά μας. Αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα ήμασταν εδώ. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χαρμανδάρη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Τα λέμε στις 12 Απριλίου εμείς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.